είναι σπουδαίο αυτό που συμβαίνει και η σύλληψη της ιδέας και η εφαρμογή της και η εκτέλεσή της για δεύτερη χρονιά εφέτος δείχνει το δυναμισμό, το όραμα, το δυναμισμό, την ενέργεια αυτών των ανθρώπων να γνωριστούν μεταξύ τους, να προωθήσουν τα προϊόντα τα οποία παράγει κάθε τόπος αυτής της ευλογημένης περιοχής. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ανάπτυξη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε αποκέντρωση και πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη το κέντρο, δηλαδή εννοώ η Αθήνα, για να μπορέσει να μάθει, να μάθουν και οι νότιοι Έλληνες ότι εδώ στη Μακεδονία και στην Θράκη χτυπάει η ελληνική ψυχή η οποία παράγει ιδέες και προϊόντα. Είναι πολύ σημαντική η δεύτερη θρακομακεδονική έκθεση προϊόντων των πέντε νομών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι η καινοτομία και η συνέργεια μπορούν πολλαπλασιαστικά να δράσουν και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σημαντικό. Σημαντικό για την προώθηση των προϊόντων μας, του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, για την μεταποίηση και την για τη μεταποίησή τους γενικότερα, και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε και στα πλαίσια τα ενδοπεριφερειακά να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και ταυτόχρονα όμως να δώσουμε το παρόν στην αγορά της Ελλάδος, αλλά και γιατί όχι και στη διεθνή αγορά. Η δεύτερη συνέργεια που ξεκίνησε ως ιδέα και ως πράξη πέρυσι είναι γεγονός. Τι είναι όμως η δεύτερη συνέργεια, η συνέργεια? Η συνέργεια είναι η επίτευξη ενός κοινού σκοπού, σκοπού δικού σας, των επαγγελματιών που συμμετέχετε σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για να προωθήσετε τα συμφέροντά σας. Αλλά ταυτόχρονα να συνεργήσετε με τους επαγγελματίες, να συνεργήσουμε με τους επαγγελματίες όλων των άλλων κλάδων. Να πετύχουμε την ενιαία ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση. Δηλαδή, να καταναλώνουμε προϊόντα από τον τόπο μας. Να πετύχουμε οικονομική αλληλεγγύη. Θα είναι στην κυριολεξία ένα εφαλτήριο για τον τόπο το να καταναλώνουμε τοπικά προϊόντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Άνω των 100 επιχειρήσεων συμμετείχαν σήμερα στην δεύτερη συνέργεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γνωρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, προβάλλουμε τα προϊόντα μας, είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι στο να στηρίξουμε την οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Δράμα στηρίζει τον Εύρο, η Καβάλα στηρίζει την Ξάνθη, η Ροδόπη στηρίζει όλους μαζί και τα Νάπαλιν, τα δύο νησιά μας, με τις εξαιρετικές γεύσεις, τα εξαιρετικά προϊόντα, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Όλοι σήμερα είναι εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, όπως γνωρίζετε. Να σας πω, εγώ δεν ήμουν και τόσο ενθουσιασμένος όταν άρχισε να γίνεται. Είχα τις ενστάσεις μου, τις επιφυλάξεις μου. Όλα αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Βλέπετε την επιτυχία. Είναι μια μέρα που είναι εργάσιμη. Όλος ο κόσμος υποτίθεται τις δουλειές της. Παρά αυτά, τη στήριξε, τη στηρίζει όλη η παραγωγική δομή της Ανατολικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θέλω να τονίσω αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης, να γίνει περιφερειακή συνείδηση. Όλοι οι καταναλωτές της περιοχής μας να απευθύνονται και να αγοράζουν τοπικά προϊόντα, διότι έτσι βοηθείται πάρα πολύ η οικονομία. Και αυτούς τους καιρούς θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε όλους. Πρώτα ο τόπος μας, πρώτα η περιφέρειά μας και μετά όλα τα άλλα. Πρέπει να δούμε και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι ασύνδετος και αδόμητος, και πρωτοβουλίες όπως η σημερινή με τη συνέργεια, όπως με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που κάνουμε και ενημερώνουμε τους αγρότες, και πάνω απ' όλα να γνωρίσουμε τα προϊόντα μας και τις επιχειρήσεις μας, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον πρωτογενή τομέα και να εισφέρει στο τοπικό ΑΕΠ. Είναι μια σημαντική εκδήλωση. Είναι γνωστό ότι ο διατροφικός τομέας είναι ένα σημαντική παράμετρος του ίδιου του τουριστικού προϊόντος και έτσι πρέπει να το δούμε. Τα χαρακτηριστικά που έχει το τουριστικό προϊόν της περιοχής είναι τέτοια που επιτρέπουν την ενδυνάμωσή του μέσα από τον εμπλουτισμό, από τις γεύσεις τις παραδοσιακές,
που υπάρχουν ήδη στην περιοχή μας, απλά δεν τις έχουμε ανακαλύψει ή δεν τις έχουμε ενσωματώσει στο τουριστικό μας προϊόν στο βαθμό που θα έπρεπε. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήμουν ευτυχής αν εδώ είχε και ξένες παρουσίες, δηλαδή ενδιαφερόμενους ίσως τους εμπορικούς ακολούθους από κάποιες ελληνικές πρεσβείες εν δυνάμει αγορές για τα δικά μας προϊόντα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε στην επόμενη διοργάνωση. Πάντως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να παραγωγή και άνθρωποι του τουρισμού να συνεργαστούμε πιο στενά, αυτά τα προϊόντα για ακόμη περισσότερα να μπουν πιο δυναμικά μέσα στο τουριστικό προϊόν, να πιστοποιηθούν, ένα κομμάτι στο οποίο ακόμα υστερούμε, και γιατί όχι να γίνουν brand name μέσα από τον τουρισμό, αυτά τα προϊόντα να γίνουν αναγνωρίσιμα και οι τουρίστες, οι σημερινοί τουρίστες επιστρέφοντας στις χώρες τους να τα αναζητήσουν στις τοπικές αγορές. Έτσι μόνο θα δούμε μια εξωστρέφεια στην τοπική οικονομία και θα δούμε τοπικές επιχειρήσεις να προχωράνε μπροστά και να γίνονται ιδιαίτερα δυναμικές. Στις εποχές που ζούμε, νομίζω αυτή πρέπει να είναι η στόχευσή μας.